Καλημέρα. Σήμερα θα ήθελα να συμιλήσω για ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο. Αναρωτιέται όταν συμβαίνουν δύσκολα γεγονότα στη ζωή του ή δυστυχίες μεγάλες και λένε κλασικά την ατάκα γιατί σε μένα Θεέ μου, ξέρω εγώ, γιατί συνέβη αυτό σε μένα. Και θα ήθελα να μιλήσω για το σχετικό θέμα. Οι ιερείς συνήθως λένε ότι κάθε εμπόδιο σε καλό που λένε, δηλαδή πολλά γεγονότα που μας συμβαίνουν στη ζωή είναι για καλό και ξέρει ο Θεός που λένε. Εγώ θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό το θέμα ότι όπως όταν ένας άνθρωπος ψάχνει, κάνει μια έρευνα για ένα καινούργιο αυτοκίνητο και πηγαίνει να το αγοράσει και είναι καινούριο, θα το κάνει test drive που λένε. Θα πάει δηλαδή το αυτοκίνητο να το δει τι τελική πιάνει, αν έχει καλά κρατήματα στις στροφές, δεν το πάει μονάχα στην ευθεία, ξέρω εγώ, με 80 χιλιόμετρα την ώρα στα εύκολα. Θα το φορτώσει, ας πούμε, βάρος να δει αν αντέχει βαλίτσες. Θα το πάει στο χωματόδρομο, σε ανηφοριές, όχι στα εύκολα δηλαδή. Κάτι ανάλογο θεωρώ ότι συμβαίνει και με τις ψυχές στην ουσία που είμαστε πάνω στον κόσμο. Ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ελεγχθούν οι δυνατότητές μας, οι ικανότητές μας, οι αντοχές μας. Και αυτό συμβαίνει. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι δεν θα έπρεπε να βλέπουμε τις συμφορές και τις δυστυχίες σαν κάτι κακό, σώνη και καλά, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι και ευκαιρία για αυτούς που αξίζουν να δείξουν τις δυνατότητές τους. Όπως για παράδειγμα, όπως είναι στο σχολείο, όταν ερχόταν κάποιο τεστ, αν θυμάστε, οι πιο πολλοί μαθητές, όταν βλέπαν το τεστ, λέγανε: «Ωχ, ήρθε το τεστ, ξέρω εγώ τώρα, την κάτσαμε, που δεν είχαν διαβάσει, που δεν ήταν καλοί μαθητές». Αντίθετα, οι καλοί μαθητές το βλέπαν πάντα σαν ευκαιρία. Λέγανε: «Τώρα είναι ευκαιρία να δείξω τι αξίζω». Κάπως έτσι θα έπρεπε και εμείς να βλέπουμε αυτό το γεγονός, ότι τις συμφορές και τις δυσκολίες στη ζωή, σαν ευκαιρία να αποδείξουμε αυτό που είναι μέσα μας, η αξία μας. Αυτό ήθελα να πω. Γεια σας, καλημέρα.